Άρα κατά τα λοιπά έτσι κι αλλιώς, η Πατρίτσια Άμπραχαμ. Γεια σου Πατρίτσια. Καλώς όρισες Πατρίτσια, τι κάνεις. Χρόνια πολλά σε όλους. Μας δίκασες, δίκασες όλη την Ελλάδα την Κυριακή. Χρόνια πολλά στον κόσμο. Χρόνια πολλά. Λοιπόν, τι κάνει τον Ινίσιο να μας πεις. Είναι στη τηλεόραση αυτή τη στιγμή και με βλέπει. Πολλά φιλάκια. Ωραία, λοιπόν. Γεια σου. Να θυμηθούμε λίγο πάλι πώς τραγούδησε η Πατρίτσια με την Angel και μετά θα τη δικάσουμε κανονικά. Ωραία. Θα τη σταυρώσουμε. Κάνει πλάκα. Πλάκα κάνω, ναι. Ερμηνευτικά ήσασταν και οι δύο ανατριχιαστικές. Δηλαδή, μιλάμε, ήταν από τα καλύτερα. Ο καλύτερο ίσως μπάτι την Κυριακή που πέρασε και από τα καλύτερα που πέρασαν και στα 4 επεισόδια. Ήσασταν ανατριχιαστικές. Εγώ ανατρίχιασα πάλι που σας άκουσα. Τώρα, να πούμε ότι η νικήτρια αυτού του μπάτλ, λόγω χαρακτήρα και όχι λόγω φωνής, γιατί αυτό είπε η Δέσποινα, ήταν η Angel. Εσύ έχασες. Η Δέσποινα επέλεξε την Angel. Λοιπόν, έχασα. Θέλουμε να μας πεις τώρα. Ναι, θα το πάμε από αυτό στη δεύτερη φάση. Τώρα θέλουμε να μας πεις τι ακριβώς έγινε. Σου δίνεται τώρα η ευκαιρία, ρε παιδί μου, να πεις αν αυτό το οποίο έκανες, που πέταξες έξω, γιατί είδες και στη συνέντευξη που έκανε ο Θέμης στην κοπέλα, είπε η Έντζελ ότι όντως με πέταξε έξω εμένα η... Ναι. Αν το έκανες από τον ενθουσιασμό, αν το έχεις προγραμματίσει να το κάνεις, θα το κάνεις εκείνη τη στιγμή και αν αισθάνθηκες άσχημα, γιατί εγώ σε είδα μετά ότι βγήκα πάνω ότι ήσουν δακρυσμένοι και δεν κατάλαβα γιατί εγώ, γιατί δεν ήξερα όλη αυτή τη διαδικασία, τι πραγματικά συνέβη να μας πεις. Κοίταξε, δακρυσμένοι δεν ήμουνα. Απλά η συνότητά μου δεν με αφήνει. Για να πέσω χαμηλά, να απαντήσω σε κάτι που πήρε μια έκταση χωρίς να υπάρχει λόγος. Πρώτον. Πώς δεν υπάρχει λόγος, συγγνώμη, τώρα κάτσε εδώ. Δεν υπάρχει λόγος. Και θα εξηγήσω και γιατί δεν υπάρχει λόγος. Όχι, δεν εξηγήσει. Όταν. Κάτσε το. Αν υπάρχει λόγος, δεν υπάρχει λόγος, δεν το κρίνει. Το κρίνουν και οι άλλοι. Και στο voice, αυτοί που κρίνουν είναι οι coach. Γι' αυτό του πήρε ο αντένα εκεί. Όταν λοιπόν η επικεφαλής coach, που είναι η Δέσποινα, εγείρει ένα τεράστιο θέμα. Και λέει ότι υπάρχει λόγος, δεν μπορεί να πει ότι δεν υπάρχει λόγος. Υπάρχει λόγος. Για μένα δεν υπάρχει, γιατί εγώ ήρθα σήμερα εδώ για να πω τη δική μου τη μεριά. Ναι, ναι, σ' ακούμε. Ο κόσμος όταν μπαίνει μέσα στα σπίτια τους, έχει γνώμη, φυσικά και έχει γνώμη. Ναι. Έχεις όμως και εσύ, σαν παίκτρια, μια γνώμη. Ωραία, πες, πες, και η γνώμη η δική μου είναι ότι όταν είσαι εκείνη τη στιγμή, γιατί ήδη όλη την εβδομάδα υπήρχε αυτός ο πανικός, υπήρχε αυτή η ψυχολογική πίεση που όντως εμένα είναι κάτι που δεν είχε γίνει ποτέ στη ζωή μου. Γιατί δουλεύω τόσο πολλά χρόνια και με συνάδελφους μου που άψογες συνεργασίες, επαγγελματικές συνεργασίες που έχω κάνει, που δεν είχα ποτέ, δεν είχα αντιμετωπίσει εγώ σαν Πατρίτσα ποτέ πρόβλημα συνεργασίας. Ναι, αντιπαγγελματισμός. Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτή η λέξη. 19 χρόνια δεν έχω αυτό το στο λεξιλόγιο μου αυτή τη λέξη. Στην επιδέσμη. Την έμαθα τώρα αυτή τη λέξη. Που εγώ ήδη δεν. Επειδή δεν έπραξα εγώ ποτέ κάτι τέτοιο. Mm-hmm. Και αφού ξεκίνησε το τραγούδι, εγώ εκείνη την ώρα έπαθα αυτό το blackout και λέω στον εαυτό μου. Με που ξεκίνησε το τραγούδι, τι κάνω τώρα. Και βγήκε αυτή η γραυγή. Μάλιστα. Αλλά. Δεν το έχεις προγραμματισμένο δηλαδή εσύ. Φυσικά δεν είναι. Μάλιστα. Βγήκε αυτή η γραυγή. Όμως θέλω να πω ότι το λάθος αυτό που έγινε ήταν πάνω στη δική μου τη σειρά του τραγουδιού. Mm. Δεν ήταν πάνω στη σειρά της συμπαικτριάς μου. Μάλιστα. Έτσι. Αν ήταν κάτι που έκανα εγώ πάνω στη σειρά της, που τραγουδάει, ναι. Γιατί είπε τότε ότι την έβγαλε έξω. Φυσικά. Είπε και η Δέσποινα και η. Ναι, είναι η άποψή της και σεβαστή. Όμως και παρακάτω στο τραγούδι, όταν γίνονται. Που κάνουμε αυτοσχεδιασμοί κτλ. Η ίδια έκανε μια κραυγή που δεν ήταν μέσα στο πρόγραμμα.
Και αυτό, εγώ... Αυτή η κορώνα που έκανε στο τέλος. Ναι, ναι, δεν ήταν μέσα στην πρόβα αυτή. Και εμένα με έβγαλε στο τέλος που έκανα το. Άρα και η Έντζελ έβγαλε σένα. To the bone forgiveness. To the bone forgiveness. Πριν είχε μια κραυγή. Ναι, και εκεί έπεσα εγώ έξω και δεν είπα το You and better stop. Ξεκίνησα από τη μέση εγώ, βασικά. Α, εσύ δεν είπες τίποτα. Όμως δεν είπα τίποτα. Επειδή είμαι επαγγελματίας, δεν είπα τίποτα και επειδή ο χαρακτήρας μου είναι σωστός, γιατί δεν μπορεί κανείς να μιλήσει για το χαρακτήρα κάποιου που δεν τον ξέρει. Μάλιστα. Οι συνάδελφοι οι δικοί μου, με ξέρουν τη συμνότητά μου, την αξιοπρέπειά μου και εγώ δεν ήρθα σήμερα εδώ για να ανοίξω κάποια θέματα ή να ανοίξω κάτι προσωπικό με κάποιον, γιατί ο κόσμος έχει βαρεθεί σε κατημιάσματα στη τηλεόραση. Ναι. Όλη η γη ξέρει την Ελλάδα για τον πολιτισμό της, ξέρει για την ιστορία της, αν εξαιρέσουμε τη Γερμανία, την ξέρει την Ελλάδα για αυτό το πράγμα. Και όχι σε κατημιάσματα και τέτοια. Άρα, εσύ πιστεύεις... Και εγώ δεν θέλω να πέσω σε αυτό το επίπεδο. Ωραία. Άρα λοιπόν θεωρείς ότι ήταν άδικο όλο αυτό το θέμα που ξεκίνησε η Δέσποινα. Γιατί η Δέσποινα το ξεκίνησε το θέμα. Δηλαδή θεωρείς ότι ήταν υπερβολική και άδικη η Δέσποινα. Κοίταξε, η Δέσποινα σαν coach θα πει και θα κρίνει, όπως είπες και εσύ πριν, είναι η θέση της αυτή. Ναι. Εσύ βέβαια είδες και δική μου τη θέση, ναι, όταν τελείωσα. Mm-hmm. Επειδή σέβομαι τη Δέσποινα, δεν απάντησα ουδέποτε. Μήπως έκανες λάθος μόνο, όμως. Είπα γιατί μόνο... αν αυτά που λες τώρα τα έλεγες τότε, δηλαδή έλεγες ότι παιδιά έκανα ένα λάθος από το άγχος μιας εβδομάδας της πίεσης και έφυγα και εγώ στην αρχή, αλλά και η Έντζελ έφυγε μετά στην πορεία, άρα μην μας καταδικάζετε, δεν το έκανε επίτηδε σε καμία περίπτωση. Γιατί δεν τα έπεσε αυτά τότε, ώστε έχω να μην γίνει στην... Νομίζω, δεν ξέρω αν είναι στο Βίρεπότρο ή στο πρωινό. Να πω ότι θεωρώ ότι ήταν αδιάβαστη. Λοιπόν. Η Πατρίτσια, ότι ήρθε δηλαδή και τα εσύ δεν είχες, ρε παιδί μου, μελετήσει το. Έχω μελετήσει και φυσικά έχω πράγμα μελετήσει. Που φάνηκε και στο βίντεο πριν. Η Δέσποινα σου έκανε παρατήρηση, ναι, στο βίντεο πριν. Ότι σου φαίνεσαι λίγο αδιάβαστη. Δηλαδή ήταν κάπως προετοιμασμένη η Δέσποινα. Σε κοιτούσε λίγο σαν. Έχεις μελετήσει, δεν έχεις μελετήσει. Ναι, έχεις τρομερή αυτοπεποίθηση για τη φωνή σου. Και θέλω να απαντήσω και σε αυτό. Διάβασες τόσο. Επειδή το είπα και σε μια συνέντευξη που είχε γίνει από το πρωινό σου. Ότι δεν είμαι άνθρωπος ανταγωνιστικός. Δεν το κάνω ποτέ αυτή στη ζωή μου, mm-hmm, αυτό το πράγμα. Δηλαδή πας κάπου και λες, ας πούμε, εντάξει, τάχω. Δεν το κάνεις. Αυτός είναι και ο λόγος γιατί εγώ έπαθα αυτό τον πανικό. Mm-hmm. Γιατί δεν είχα τη σιγουριά αυτή. Όταν έχεις σιγουριά, δεν κάνεις ούτε λάθη, δεν πας ούτε να καπελώσεις κάποιον, δεν πας ούτε το να...